Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, θα κάνουμε μια πρωτοτυπία για το κανάλι μας, την οποία δεν την έχουμε ξανακάνει. Να κάνουμε μια διακαναλική διπλή συνέντευξη. <laughs> Μαζί μου, Έχω την τιμή να έχω τον Παναγιώτη τον Ραφαηλίδη. Γεια σου Παναγιώτη, καλώς όρισες. Γεια σου Θέκλα μου, δική μου η τιμή και η χαρά. Ε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το κλώ μα. εμείς τα λέμε γενικά και οι συζητήσεις μας είναι πάντα συζητήσεις που απολαμβάνω. Ε, αν θες να σου απαριθμίσω τους λόγους για τους οποίους εκτιμώ, μπορώ να το κάνουμε ή τώρα ή στην πορεία, αλλά έχω πραγματικά... Ξεκίνησες με φόρα, <laughs> με φόρα πρόεδρε. Λες τα πάω για και εγώ, κανένας κόμμαντ. <laughs> 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 ήταν σλόγγαν, ήταν σλόγγαν αυτό. Πολλά. Mm? Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τον Παναγιώτη του Ραφαηλίδη, μπορείτε να τον βρείτε στο Instagram, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο τα links, είναι Παναγιώτη underscore Raf και το γράφει RUFF. Είναι το καλλιτεχνικό σου φανταζούμε. Είναι κατά τύχη Όταν έκανα social media, Twitter πρώτα νομίζω, αντί να γράψω Ραφαηλίδης, έγραψα αυτό για πλάκα και το έχω κρατήσει 20 χρόνια τώρα. Είναι χαρακτηριστικό και είναι εύκολο να το θυμηθεί. Έξυπνο. Λοιπόν, ο, ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης, μπορείτε να το βρείτε στο Instagram, θα σας βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο ο οποίο έχει, σα παρακαλώ πολύ, στο Instagram 66.500 ακολούθου και φαντάζομαι είναι όλοι οργανικοί. Δεν έχει αγοράσει ακολούθου. Ε? Όχι, Μωρή, τι να του κάνω να του αγοράσω. Εδώ δεν αγοράζουμε άλλα κι άλλα. Θα αγοράσουμε followers. <laughs> <laughs> Πήγανε τόσοι. <laughs> Πήγανε τόσοι. <laughs> <Πήγανε τόση. laughs> τα πουλάκια. Μου. Μπράβο, μπράβο, κοίταξε. Καταλαβαίνω και είναι αυθεντικά προφίλ. Ενώ τα προφίλ τα οποία δεν έχουν αγοραστού ακολούθου, γιατί φαίνεται και από το engagement που υπάρχει στα posts. Δηλαδή τα δικά ναι. σου τα θα έχουν πολύ engagement. Λοιπόν. Ισχύει, ισχύει. Ο... Καμιά φορά βέβαια ο αλγόριθμο μα ρίχνει στα τάρταρα όλου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έχει σημασία. Έχεις... Δεν το βγάζει. Δεν το βγάζει. 200. Να. να σου πω Όχι κάτι. Δεν έχω νομίζω... πει διαδικασία. Νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ώστε να βάζουν οι άνθρωποι προωθήσει. Βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι προωθούν ένα, μια ανάρτησή του, πληρώνουν χρήματα για να προωθηθεί η ανάρτηση. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο ο αλγόριθμο δεν εμφανίζει τόσο συχνά τα προφίλ που μα εμφάνιζε προηγουμένω. Δηλαδή, εγώ για να σε δω πρέπει να κάνω search στα μηνύματά μα και ισχύ, να πάω στο προφίλ. Ναι. Ε, ο Παναγιώτης είναι πολλά πράγματα. Καταρχά, είναι τραγουδιστή. Πώς σου φαίνεται ότι ναι. επέλεξε αυτό πρώτο. Για, εντάξει, νιώθω ότι το επέλεξες χρονικά, γιατί με αυτό ξεκίνησα η αλήθεια είναι. Λίγο πριν από αυτό ε, ήμουν φοιτητή. Ήμουν φοιτητή ε, στο Πάντιο, στο Τμήμα Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτι wow. πάρα πολύ ας πούμε χειροπιαστό. Ένα πραγματικό επάγγελμα, μια πραγματική επιστήμη ξεκίνησα να σπουδάζω. Αλλά εγώ μάλλον είχα πάντα μια αποστροφή ως προς τα πραγματικά και τα ασφαλή και ήθελα τα δημιουργικά και τα επισφαλή. Είσαι Οπότε η πάντιος, ο, η παρέταν παιζί για, την, για την πραγματικότητά μου. Και παραλίγο να γίνω αιώνιο φοιτητή, πάνω εκεί, στο, σε, αυτή την, σε αυτό το σημείο, την άφησα και ακολούθησα την αγάπη μου για το τραγούδι, στα 24 μου. Είναι καταπληκτική η φωνή του Παναγιώτη και οι καταπληκτικέ ερμηνείε του. Ε, να μπείτε στο προφίλ του στο Instagram, υπάρχουν και. Ε, Έχει κάποια ρίλη με μου που τραγουδάς. Έχω, ναι. Και έχω και ένα μουσικό κανάλι στο YouTube, το Παναγιώτη Music Music, που εκεί ας πούμε ανεβάζω... Α, γιατί εγώ θα τυχόν... έλεγα τώρα για το Παναγιώτης Ραφ, που είναι το κανάλι σου στο YouTube, που εννοείται ότι θα βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για να έρθουν οι φίλοι να σε ακολουθήσουν. Είναι τα βίντεο του Παναγιώτη. <laughs> είναι... Πώ θα τα χαρακτηρίσω, Αχαρακτήριστα, θέκλα. Νομίζω ότι δεν. Με ρωτάνε, ε, λέω. Ξέρεις, κάνω και YouTube, α πούμε, είμαι YouTuber, και μου λένε τι κανάλι Και λέω, δεν, δεν ξέρω. Είναι ένα κανάλι που είναι... είναι η προσωπικότητά μου. Είναι η ζωή μου, ο εαυτό μου, η φίλη μου. Ε. Και όπω η προσωπικότητά μου έχει πάντα, σαν, σαν άνθρωπος έχω ένα μέτρο, έχω ένα μέτρο και στο τι μοιράζομαι στο κανάλι μου. Δηλαδή, είναι ένα κανάλι που σε καλωσορίζει στο σπίτι μου, βλέπεις το σκύλο μου, μοιράζομαι πράγματα μαζί σου, ζούμε πράγματα μαζί. Τον ε, Τζόι. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Το και... σκύλο σου, τον Τζόι. Ο Τζόι, ο οποίο δεν, δεν ξέρω πού είναι. Είναι η χαρά της ζωής. Δεν ξέρω πού είναι, με έχει παρατήσει. Οπότε βλέπει και έναν. στα πόδια μου, Λάκι, δεν το θέλουμε να ανέβει. Πάνω αφήσουμε στα πόδια μου. Ε, δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Ε, Συγγνώμη. Έχουμε... Ε, δεν πειράζει. Ε, αυτό δείχνει ότι είμαστε παρόμοιοι. Ναι, έχουμε μια... Έχει συμβεί για πρώτη φορά να παίρνω συνέντευξη από κάποιον ο οποίος κάνει όμως κάνω εγώ. Γεια! Για ο να πάρει, δούμε πώς θα, θα πάει αυτό. Παρακολεί το κανάλι σου γιατί έχεις ένα παρεάκι μαζί σου ρε φίλε όταν σε παρακολουθείς. Δηλαδή με να μ' αρέσει να βάζω τα βίντεο σου γιατί πειδίζω μόνη και είμαι με το σκύλο και τι ώρε που τελειώνω οποιαδήποτε δουλειά έχω να κάνω στον υπολογιστή και πάω να πλύνω πιάτα για παράδειγμα ή πάω να καθίσω να πιώ ένα καφέ, θέλω κάτι ζεστό. Ε... Αυτό θέλω να είμαι, Θέκλα. Αυτό. Ε, αυτό ήθελα να το, πω. Και δεν το ήξερα από την αρχή ότι αυτό ήθελα. Ε, αρχικά το YouTube το ξεκίνησα για να ικανοποιήσω μια δική μου ανάγκη για επικοινωνία για μοίρασμα. Και όταν ξέρει, ξεκινά με ε, και σε εσύ και η καμερούλα σου στα χέρια και βλογγάρει και λε απόψει, σχολιάζει, συνομιλεί με κόσμο. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μοναχικό. Και νιώθει στην πραγματικότητα ότι το κάνει εσύ για σένα και εσύ όχι, θα το δει και όχι, μόνο. Όχι, και έτσι είναι και τα πρώτα παρέα. χρόνια του YouTube. Έτσι είναι και τα πρώτα χρόνια του YouTube. Μόνο τα κάνει, μόνο τα βλέπει τα βίντεο. Κάποια στιγμή αυτό παίρνει μια φόρα και μαζεύεται κόσμο και αρχίζει να έχει ένα άλλο, άλλες προεκτάσεις που και πάλι δεν τις φαντάζεσαι. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο λοιπόν συνειδητοποίησα ότι μέσα από αυτό το πράγμα που είναι τόσο μοναχικό που κάνω, κάνω παρέα σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται. Δηλαδή με έχουν πλησιάσει άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια να μου πούν ότι σε δύσκολες περιόδους, με νοσοκομεία, με καραντίνες, με μοναξιές, με ασθένειες, με στεναχώριες, Ήμουν ένα παρεάκι. Και ενώ στην αρχή ένιωθα ότι αυτό το πράγμα είναι μόνο προ μία κατεύθυνση, δηλαδή από μένα προ του άλλου, πολύ γρήγορα έγινε αμφίδρομο και έπαιρνα και εγώ από αυτό. Και παίρνω από αυτό. Τώρα νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φάση του. Να σου πω κάτι. Είσαι καλοήθη άνθρωπο. Και η αντιμετώπιση σου σε οτιδήποτε παρουσιάζει το κανάλι σου είναι ε, αγαπητική. Και με καλές προθέσεις φαίνεται αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε παρουσιάζεις στο κανάλι είναι το αντίθετο της τοξικότητος. <Τι> Οπότε για το μένα είναι. είναι ένα feel good κανάλι. Είναι ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθείς και νιώθεις όμορφα. Εννοεί δεν ξέρω αν είμαι καλό που λε. Νομίζω δεν ότι είμαι ένα άνθρωπο με τα λατώματά του. είμαι με τα λατώματά του ένα άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είμαι καλό Η καλοήθη μου... έχει είναι... να κάνει με τι προθέσει, Παναγιώτη μου. Και ναι, προθέσεις. σίγουρα οι προθέσει μου είναι πάντα καλέ. Και επειδή Απλά έχουμε δεν... συνομιλήσει για ώρε. Ε, και επειδή είμαι και λίγο ψυχολόγο, επίτρεψε μου να σου πω ότι θα Λίγο, λίγο ψυχολόγο <laughs> είσαι. <laughs> <laughs> δεν ξέρω, νιώθω ενοχικά όταν κάποιο μου λέει ότι είμαι ένα καλό άνθρωπο. Γιατί σίγουρα προσπαθώ να είμαι ένα καλό άνθρωπο και να έχω καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα, αλλά δεν νιώθω ότι το έχω κατακτήσει. Ε, νιώθω ότι είμαι ένα άνθρωπο που κάνει updates, που αναβαθμίζεται και μπαίνει στο, στην, 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 εποχή του, διαβάζει το, 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 χώρο που βρίσκεται και το χρόνο που βρίσκεται. Ε, και τώρα πια, ειδικά με το YouTube, γιατί είναι ένα μέσο που απευθύνεται σε όλους μα όλους τους ανθρώπους, μπορεί να σε δει οποιοδήποτε on demand ε, ή τυχαία να σε πετύχει, Έχω πάντα το νου μου, όπω και στη ζωή μου, αυτό που θα πω, που μπορεί να είναι χαριτωμένο ή να είναι λίγο αστιακή και τέτοια, μην οπουδήποτε κάπου στο βάθο πληγώνει έναν άνθρωπο. Ε. Γιατί καμιά φορά δεν το σκέφτεσαι, και σίγουρα θα έχω υποπέσει και σε λάθη να έχω πει κάτι που να μην το καταλάβω εν τη ρήμη του λόγου. Σπάνια, ευτυχώ. Ε, αλλά νομίζω ότι σαν YouTubers πρέπει όλοι να φερόμαστε. Σαν YouTubers πρέπει όλοι να φιλτράρουμε αυτό που θα πούμε και ίσως λίγο αργότερα και αυτό που θα σκεφτούμε, γιατί κάποιο κάπου πληγώνεται. Μιλά για την ενσυναίσθηση τώρα, την αρετή τη ενσυναίσθηση. Και όχι μόνο τη γνωστική ενσυναίσθηση, αλλά και τη συναισθηματική ενσυναίσθηση, που είναι μια μεγάλη απόδειξη καλοήθεια. Ο καλοήθη άνθρωπο δεν είναι τέλειος. Τα λέμε καλοήθη, εννοούμε ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια εσωτερική κινητοποίηση με θετικά και αγνά κίνητρα. Ένα άνθρωπο ο οποίο προσπαθεί να αφήνει ένα ευγενικό αποτύπωμα στον κόσμο. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι και σίγουρα κάνουμε λάθη και σίγουρα έχουμε διάφορα επίπεδα πνευματική εξέλιξη και πάμε λίγο μπρο και λίγο πίσω και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και ψυχολογική εξέλιξη. Εννοείται. Αλλά αυτό που μου αρέσει στο δικό σου το κανάλι είναι ότι είναι ξεκάθαρη η έγνοια που έχεις να φτάσει το μήνυμα με ζεστασιά, με ανθρωπισμό και με μια τρυφερότητα η οποία είναι δυστυχώς παράδοξη για την εποχή μας. Ζούμε σε μια εποχή πολύ που, σε που, ευχαριστώ. που οι άνθρωποι πολύ είναι ευχαριστώ πολύ σκληροί. Άρα έτσι. θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνεις και γι' αυτό τον λόγο σε φιλοξενώ και στο κανάλι. Είπαμε θα είναι διπλή συνέντευξη μετά που θα του πάρω εγώ συνέντευξη. Θα μου πάρει αυτό το σενάριο. Ναι. η οποία πάρω εγώ. Αυτό ακούσει και παίξεις... λίγο σεξουαλικό θέλει. Θα μου πάρει εσύ πρώτα, θα σου πάρω εγώ μετά. Ναι, 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 δική ναι, Θα τη δείτε στο κανάλι το δικό μου. Την οποία αυτή που θα μου πάρει, θα τη δείτε στο δικό του το κανάλι πιο νωρί από τι πέντε που βγαίνει στο δικό μα το κανάλι. Κοίταξε, στο δικό μα το κανάλι όμω θα υπάρχει ένα sneak peek. Γιατί κάποια βίντεο τα ανεβάζω πιο νωρί για του ανθρώπου που βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχή. Άρα θα μπορούν να την παρακολουθήσουν, ξέρω εγώ, από τι προηγούμενε μέρε όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχή και μπορεί και οι υπόλοιποι να βλέπουν. Γιατί αν δεν είσαι στο τρίτο επίπεδο συμμετοχή, βλέπει το εξώφυλλο του βίντεο, βλέπει την περιγραφή του βίντεο, αλλά δεν μπορεί να δει το βίντεο. Okay. Οπότε έχουμε κάνει build-up. Έχει κάνει τέτοια call, Εγώ δεν τα, έχω, δεν τα, έχω, ψάξει αυτά ακόμα, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Σε μάθω, μάνα μου. Εγώ θα έχω βγει λίγο νωρίτερα, λοιπόν. Θα σε προμοτάρω κι εγώ από τι 2.30 που βγαίνω την Τρίτη. Εσύ βγαίνει 5.30 ή 5.000. Καθημερινά στη Σκηνή, θέλει να κάνει ένα βίντεο. Θα τελειώσει 5,5 καθημερινα στη σκηνη θελει να κανει πέντε δηλαδή, και θα τελειωσει και είκοσι. τελεια τελεια λοιπον να σου πω κάτι. Πολλέ φορέ αναρωτιέμαι στη ζωή μου και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Ε, αν είμαι τοξικό ε, στις μου με τους ανθρώπους, στη δουλειά. Δηλαδή, γίνεται κάτι που με δυσαρεστεί, είμαι στεναχωρή. Ε, έχω μία έμφυτη, φυτεμένη ας πούμε μέσα μου, δεν ξέρω τι, ε, ε, ενοχή. Και σε κάθε μα κάθε κατάσταση, πριν αναρωτηθώ αν φταίς, αναρωτιέμαι αν φταίω. Και με κατηγορώ και με κρίνω και με στριμώχνω στον τοίχο. Ίσως από αυτό να έχω γίνει ε, προσεκτικός. Ε, από το γεγονό ότι πρώτα κοιτάω το δικό μου μερίδιο ευθύνη στα πράγματα. Μιλά για ανάληψη ευθύνη όμω αυτή τη στιγμή. Φουλ. Η οποία Full. ανάληψη ευθύνη είναι ένα ίδιο των όριμων ανθρώπων και των υπεύθυνων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να φορτώνουν τον εαυτό του του άλλου. Όμω, επειδή σε ξέρω λίγο καλύτερα σε διαπροσωπικέ συνομιλίε που είχαμε, νομίζω υπάρχει και ένα στοιχείο υπερβολικής προσοχής <laughs> δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι τοξικό ή ένα άνθρωπο που έχει έναν αρκισιστικό στυλ δεν υπάρχει περίπτωση να διερωτηθεί μήπω είναι τοξικό. Του λε ότι okay. είναι τοξικό και σε βγάζει τρελό. Του λε ότι λειτουργεί με ναρκιστικού τρόπου και σου λέει εσύ είσαι η, η εσύ μου κάνει bullying. Άρα. Okay. Εντάξει, ε, και είναι μια λεπτή γραμμή η αίσθηση ευθύνη και, και οι ψυχαναγκασμοί και οι ενοχέ είναι μια λεπτή γραμμή. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάνει δουλειά με τον εαυτό σου και την κάνει έτσι με πολλή υπευθυνότητα, είμαι σίγουρη πω είναι κάτι το οποίο θα το δουλέψει και περισσότερο στο μέλλον. Ελπίζω, ελπίζω. Γιατί δεν ξέρω, μήπω αυτό το πράγμα με εμένα προσωπικά με έχει οδηγήσει σε ένα overthinking και σε μια υπερανάλυση των πραγμάτων που είναι πιο απλά από ότι. Ψάχνω να τα αναλύσω. Δεν ξέρω τι. Σε το καλό είναι γίνεται όλα αυτά μαθαίνουμε. που περιγράφεις, Παναγιώτη... είναι συμπτώματα του τραύματος. Και οι περισσότεροι από εμά, αν όχι όλοι... έχουμε βιώσει τραύματα στη ζωή μας. Ψυχικά τραύματα. Και, ναι. και επειδή έχουμε γεννηθεί σε αυτή τη χώρα... και επειδή έχουμε γεννηθεί σε ελληνικές οικογένειες... και επειδή πήγαμε σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα σχολείο... και γιατί ζούμε σε αυτή την κοινωνία... Και το τραύμα έχει διάφορους τρόπους να εμφανίζεται στη ζωή ενός ανθρώπου. Ένας από αυτούς είναι και το overthinking, η υπερανάλυση, το να σκέφτεσαι υπερβολικά. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ο οποίος χρησιμοποιείται αρχικά από το μυαλό ενός παιδιού ή ενός εφήβου ή ενός νεαρού ενήλικα για να αντιμετωπίσει τον πόνο του τραύματος, τον αντίχτυπο του τραύματος, αλλά στη συνέχεια παραμένει ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας και ταλαιπ Δηλαδή το να σκεφτεί με τη λογική σου κάτι που σε έχει τραυματίσει για να μπορέσει να το καταλάβει και να το αντέξει είναι χρήσιμο. Αν συνεχίζει να το σκέφτεσαι με τη λογική σου συνέχεια διηναικό, δι, κατάντα συμβιβαστικό μηχανισμό, αμήνα που σε ταλαιπωρεί, αν αυτό σε ευχαριστεί ή θα σε κάνει να καλύτερα, ε, έχω παρόμοιο τρόπο λειτουργία, αλλά επειδή είμαι μεγαλύτερη από εσένα. Τι κάνει όταν, όταν. Έχω κάνει μια περισσότερα χρόνια ψυχοθεραπεία. ψυχοθεραπεία και έχω κάνει περισσότερα χρόνια ψυχοθεραπεία γιατί είμαι μεγαλύτερη. Έχω φτάσει Λάχιστα, σε ένα σημείο. Παρακαλώ να ακούτε, ελάχιστα μεγαλύτερη είναι κάτι πολύ μήνες. Μεγαλύτερη. Όχι, δεν είμαι κάτι μήνες. Τι λε. Με πόσα Σταμάτα χρόνια μεγαλύτερη. Είμαι πολύ μεγαλύτερη. Άντε βρε, ένα εξάμεινο το πολύ. Τι λε! <laughs> Θε να πει την ηλικία σου, εγώ τι λέω τη δικιά μου. Είμαι 48 και το παιδί μου 49. Μην την πείσατε. Ορίστε, μου μωρέ. Ούτε πέντε χρόνια δεν είναι. Εγώ θα κλείσω τα 44 τον Ιανουάριο. Ε, είμαι μεγαλύτερη. εντάξει, οκ. <laughs> okay, στο ίδιο προάβλιο θα πηγαίναμε. Στο ίδιο προάβλιο θα παίζαμε. <laughs> και θα με θυμώσουν. Πάμε. Είναι με ξαντιά. μελαχρινή μικρή. Και σε έρασε όλοι από όπου έχεις περάσει. Το έχεις και εσύ αυτό. Ε, νομίζω ότι από ένα σημείο χρονικό της ζωής μου και μετά πιστεύω ότι δεν με ξεχνάνε. Ναι, ναι. Ε, κάποτε νομίζω ήμουν αόρατος. Όταν ήμουν μικρούλης ήμουν αόρατος. Στο σχολείο ήμουν αόρατος νομίζω. Και εγώ νομίζω πως ήμουν το... αόρατος στο σχολείο αλλά τελικά <laughs> ήμουν ναι, η αλήθεια είναι ότι με, με θυμούνται στο Είς... δρόμο οι μαθητές και ναι, τέτοια, αλλά δεν ξέρω Είς αν αυτό έχει προκύψει μετά, Α, αφότου με είδαν στην τηλεόραση ή έγινα αναγνωρίσιμο. Νομίζω ότι αν ήσουν πραγματικά απόρριτος. Από... Νομίζω πραγματικά προτού αποκτήσεις ε, 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 ορατότητα μέσα από την τηλεόραση δεν θα συνέδεαν τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη που... Α, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επίσης είναι ένας από τους συμπαρουσιαστές... Σωστά το λέω. Σωστά. Ένα από του συμπαρουσιαστέ τη Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή Καλύτερα δεν γίνεται. Ξέχασα να το πω αυτό. Σαββατοκύριακο Αλλά... στον Αλφα, ναι. Στον Αλφα. Καλύτερα δεν γίνεται. Σαββατοκύριακο στον Αλφα, τι ώρα είναι η εκπομπή. 2 παρα 10. Σάββατο και Κυριακή. Είναι η έκτη χρονιά τη εκπομπή. Η τέταρτη για μένα. Μπήκα στην ομάδα πριν από Τρεις σεζόν, τώρα ξεκινήσαμε την τέταρτη και γενικότερα με την τηλεόραση ενασχολούμαι και έχω ξεκινήσει δίπλα στην Αταλία από το 2015, από το Ε. ε. Έχω πλάκα πλάκα για κάτι που ξεκίνησε ως αστείο, ε, είναι η πάμε για ένα τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ την εκπομπή ζωντανά, αλλά παρακολουθώ αποσπάσματα της εκπομπής του YouTube. Και... Ε, τώρα τώρα, τώρα θυμηθήκα να το πω και οπωσδήποτε επειδή πρόκειται μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή που βλέπει πάρα πολλοίς κόσμος έχεις και ορατότητα από εκεί και αυτό που σου έλεγα είναι ότι από τη στιγμή που δεν θα σε θυμόντουσαν από παιδί δεν θα ένωναν τις τελείες ότι ο Παναγιώτης ναι, okay. Ραχαηλίδης, ο οποίος συνεργάζεται με την Αταλία Γερμανού και είναι κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, είναι αυτός που θα συμμαθεί μας. Οκ, okay, ας το κάνω τότε rephrase. Μάλλον ένιωθα αόρατο μέχρι ένα σημείο. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει πώ έβλεπαν οι άλλοι. Ακόμα δεν μπορεί κανεί να ξέρει πώ τον βλέπουν οι άλλοι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία επίγνωση. Ε, ούτε καν επίγνωση τη αναγνωρισμότητα δεν έχω. Δηλαδή δεν έχω καμία αίσθηση όταν βγω έξω ότι α, πολύ πιθανόν κάποιο να με ξέρει. Η Και είναι χαϊβάνι, τελείω. Ήμουνα, Τέλειο. πότε ήταν το Φεβρουάριο, ήμουνα κάπου στο κολονάκι με τη δικηγόρο μου και τρώγαμε και μου στέλνει μήνυμα με ο Παναγιώτης και του λέω έλα να φάμε <laughs> <laughs> ο Παναγιώτης. Είναι <laughs> Τζοάννα Παναγιώτης, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Εγώ κοσμάρα, <laughs> εγώ ανοιχέμαι. Θα εκλεγώ να ρωτιέμαι πού τον ξέρω τον άλλο. Δηλαδή, δεν πάει ο νους μου ότι ο άλλο θα με ξέρει, επειδή είμαι γνωστό, ξέρω εγώ. Μου λέει, ξέρει και αναρωτιέμαι εγώ, σπάω το κεφάλι μου που τον ξέρω. Η Ιζέρβα είναι την εξαιρετική δικηγόρο στην Αθήνα. Αλλά υπέροχη, η Τζοάννα έπαθε, έπαθε μια ε, καλώ νόμενη αναστάτωση. Γλυκιά, γλυκιά. Υπέροχη, Τζοάννα. <ΣΟ> όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Βγαίνω και. Και θα σα πω τι έφαγε. Έφαγε και το ρύζι, κοντόπουλο τύφο τη Χάρα και σαλάντα. Ναι, ναι, γιατί είμαστε και τη διατροφή. Περνάμε και μια κρυσάρα των 40. Θέλω να μην το ξεχνά. Και εδώ δεν και... είπε οτιδήποτε που να έχει μέσα ζάχαρη αλκοόλ. Όχι, δεν μ' αρέσει κιόλα η ζάχαρη καθόλου. Δεν μ' αρέσει το αλκοόλ. Παρακολούθησα, Έχω... ήταν εξαιρετικά διατητικό. Όχι, προσέχω, προσέχω. Και τώρα. Ε, τα έχω νευριάσει γιατί είχα μια απόσταση, έτσι, μια, ένα διάλειμμα από το γυμναστήριο κάνα μήνα και νιώθω ότι έχω να πάω χρόνια, ας πούμε. Α, ναι. θα, θα επανέλθουμε, επανερχόμαστε. Θα σου πω να γελάσεις. Ε, την Κυριακή που ήταν το ε, 24 του Σεπτέμβρη την προ, προηγούμενη Κυριακή είχα πάει στην Πάφο και πήγα λίγο από το σπίτι του αδερφού μου, τον οποίο είχε πολύ καιρό να το δω από κοντά. Τον αδερφό μου τον είχε ένα-ενάμιση ένα, χρόνο να το δω από κοντά. Μιλούσαμε στο oh. τηλέφωνο, αλλά δεν είχαμε βρεθεί. Και μου είχε πει ο γιο μου ότι ξέρει, ο Θεό έχει φτιάξει στο υπόγειο γυμναστήριο. Και λέω και εγώ ρε παιδί, με αυτό θα έχει πάρει ένα-δυο όργανα. Οπότε καθόμασταν εκεί πέρα και του λέω: Έχω πάρει αθλητικό ρολόι και πηγαίνω κάθε βράδυ με το σκύλο και κάνουμε αναβάσει-καταβάσει. Και ανεβαίνουν οι παλμοί μου μέχρι τόσο. Και, α, και μου λέει να σου δείξω και εγώ βίντεο. Και, και παίρνει το κινητό του. Δεν πήγαμε κάτω στο υπόγειο να δούμε και μου δείχνει ένα. Πιο επαγγελματικό από το επαγγελματικό. <laughs> <laughs> και να σηκώνει 140 κιλά και 170 κιλά. Wow. Και του λέω τι. Μα, είναι ορθοπαιδικό χειρουργό ο αδερφό μου. Όταν ήταν μικρό, ασχολούνταν με τη γυμναστική. αλλά μεγαλώνοντα. Και επειδή όταν είσαι χειρουργό, είναι πάρα πολλέ ώρε εγχειρήσει και έχει yeah, yeah, yeah. και το γιατρό κλπ. Και του λέω πώ και έτσι. Μου λέει: Κοίταξε. Ο αδερφό μου είναι τρία χρόνια πιο μικρό από εμένα, άρα είναι 45. Μου λέει ένιωσα πέρσι ότι άρχισα να γυρνάω. Οπότε ως ιατρός ξέρω ότι η αναστροφή της γύρευσης είναι μέσω της γυμναστικής. Και πραγματικά τον είδα πολύ πιο νεανικό και πιο ανανεωμένο από ό,τι ήταν πριν, οπότε... Ναι, λογικό. Οι άντρε νομίζω ότι την κρυσάρα μα την, την, τραβάμε κάπου εκεί, γύρω στα 40 με 45. Εκεί συνειδητοποιούμε ότι ίσω να μεγαλώσαμε. Οπότε προσπαθούμε το πως... τρόπος, όμως, να το αναλύσουμε. Είναι ένα πολύ δημιουργικό τρόπο όμω να διαχειριστεί την αγωνία του ότι μεγαλώνει με το να κάνει τη γυμναστική έναν τρόπο ζωή. Όχι, είναι σωτήρια. Θέκλα για μένα είναι σωτήρια. Θέλω να σου πω ότι σε, πάντα κάτι έκανα με αθλήματα. Ε, γυμναστήριο θα ήταν αυτό. Λίγο κολυμπητήριο θα ήταν. κάνα τα εκποντό, θα πέρναγα και θα, δεν θα κουμπούσα. Ε, Γενικώ δοκίμαζα πράγματα. Ε, αλλά είχα τώρα πολλά χρόνια, καμιά δεκαετία χρόνια. Να κάνω γυμναστική και τα τελευταία τρία-τρει χρόνια κάνω επισταμένα και πραγματικά μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ψυχολογία, γιατί με βρήκε πάνω στο σημείο που αναρωτήθηκα, διαρωτήθηκα μέσα μου αν μεγαλώνω, να βλέπω τον εαυτό μου σε καλύτερη φυσική κατάσταση από ότι δεν τον έχω δει ποτέ ούτε στα είκοσι. Οπότε αυτό ε, πραγματικά ε, είναι ένα μπουστάρισμα ε, τη. Ε, τι να ε, γυμναστική κάνει εσύ. Τι Βάρη ε, Κάνω, βάρη ε, κάνω. Ε, κάνει ε, και εσύ βάρη, Όλοι μεταβάρει πλέον, ναι. Βάρη κάνω, δεν κάνω αερόβια γυμναστή, γιατί γενικά το σκαρί μου είναι πολύ αδύνατο και μόλι αφήσω την κουβέντα. Εγώ θέλω δυνατίζω... να σου πω ότι είσαι πολύ γυμνασμένο, να μην λέμε βλακίε και έχει ένα καλλισθενικό σώμα. Θέλω να, είναι... να κάνω καλλισθενική. Θέλω να κάνω καλλισθενική. Έχει ένα καλλισθενικό σώμα. Όταν σε είδα διαζώσει, αυτό που παρατήρησα είναι ότι το σώμα σου είναι αρμονικά γυμνασμένο όπω αυτών που κάνουν καλλισθενική γυμναστική και δεν έχει τίποτα που να είναι. Δεν έχει αυτό το τον boost που δίνει... Το φαρμακομένο boost. <laughs> αυτό. όχι, όχι, όχι. <laughs> θέλω να είναι... <laughs> θέλω να είναι φυσικό. <laughs> θέλω... <laughs> να κάνω και, και, φυσικά να, να μεγαλώνει το σώμα μου, αν μεγαλώνει, να, ξέρεις, να γίνουμε πιο μειώδη. Δεν πολύ ναι μέσα από καλή διατροφή. γιατί... Δηλαδή, όντω αυτό που, που είπες είπε ότι νιώθει καλύτερα από ό,τι στα 20, ε, φαίνεται για 20 χρόνια το σώμα σου. Αλήθεια σου το λέω. Ε, λέω. Μεγάλη ιστορία. Δεν στην πέφτω τώρα. Απλώ σου λέω έτσι την αλήθεια ότι και ο τρόπο που περπατά, και ο τρόπο που κάθεσαι, και ο τρόπο που κινείσαι, και ο τρόπο που το φέρει στο σώμα σου είναι πολύ νεανικό και φαίνεται και το σώμα σου ότι είναι ωραία γυμνασμένο. Δηλαδή, φαίνεται ότι η μύση είναι σε μια ωραία αναλογία και γυμνασμένοι όλοι. Να τώρα λοιπόν να δείτε τον κάλο που έχω στον εγκέφαλο, Θέκλα. Πε μου τον κάλο Μετά Μετά το... από την κουβέντα που κάναμε, εγώ νιώθω ότι ε, έχω σφάλει τώρα. Επειδή ως προς νεανικός, που δεν γυμνάζονται, ή που έχουν παραπάνω κιλά, λέγοντάς τους ότι, ας πούμε, είναι καλύτερο να είσαι fit και γυμνασμένος. Τι λες, και ε, οι άνθρωποι ανάγκη, αυτοί νιώ... που δεν γυμνάζονται ή έχουν νιώθω περισσότερα την ανάγκη, κιλά, να τους πω... εντάξει, μπορούν <laughs> να με δουν εμένα που γυμνάζομαι και είμαι 100 κιλά, 99 θα έλεγα, να δουν όλο το λίπος εδώ πέρα, ε, γιατί υπάρχει και αυτή η... ποικιλία. Όλοι οι υπάρχει η ποικιλία του Παναγιώτη πριβώς ο οποίο είναι. Περίμενα, θα σηκωθώ να με δει και ο κόσμο. Ο οποίο είναι. Έχει ένα σωματότυπο που δεν του είναι φυσικό να παχαίνει. Να. Έχει ένα αδύνατο σωματότυπο και υπάρχει και η δικιά μου ποικιλία. Σηκώνομαι, σηκώνομαι, προσοχή. Που βλέπετε ότι είμαι μια γυναίκα η οποία είμαι γυμνασμένη, είμαι πολύ γυμνασμένη. Ε, το ε, ο, ε, ο, αθλητικό μου ρολόι, όταν ξεκίνησα τη γυμναστική, με έβγαζε 70 ετών και τώρα με βγάζει την ηλικία μου. Και, mm. μου. και μου υπόσχεται ότι αν συνεχίσω να ανεβάζω την ένταση της άσκησης θα πάω και κάτω από την ηλικία μου. Εντάξει, δηλαδή, Είλει, εγώ είστε, τώρα είστε, είναι και το τα 70, έχω πάει 48. Είναι σφιχτό το κορίτσι, επιβεβαιώνω κι εγώ. Απλά θέλω να πω, νιώθω την ανάγκη να πω θέκλα, ότι αυτά όλα σε σχέση με την ψυχολογία και το μπουστάρισμα, για μένα. Εγώ. Αγάπη ο μου. μπορεί να τίποτα το αυτό. Το αδυνάτισμα είναι... δεν έχει καμία σχέση με τη γυμναστική. Η γυμναστική από μόνη τη είναι θεραπεία και ψυχοθεραπεία. Οπότε, αν μα παρακολουθεί κάποιος ο οποίο έχει καιρό να κάνει γυμναστική, δεν έκανε ποτέ γυμναστική και θέλει να ψάξει να βρει ένα φυσικό τρόπο με τον οποίο να φτιάχνει τη διάθεσή του να ανεβαίνουν η... Όλοι αυτοί οι δευτεροδιαβιβαστέ οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ευχάριστη διάθεση είναι γυμναστική. Και μπορεί να κάνει γυμναστική και να τρώ τον άμπακα ή να έχει ένα μεταβολισμό ο οποίο δεν θέλει να κουνηθεί και να μην αδυνατήσει. Αλλά θα νιώθει τέλειο επειδή κάνει γυμναστική. Ακριβώ. Και πρέπει να συγκρινόμαστε μόνο με του εαυτού μα, με κανέναν άλλο. Δηλαδή, δεν κάνει καθόλου γυμναστική, κάθεσαι σε ένα καναπέ και έχει μια καθιστική ζωή η θα οποία δεν δώπω, θα ήσουν να Αν ήσουν εσύ, αν Πώ θα σε ήσουν, να σου πω. Πώ θα... Αδύνατο πολύ, σίγουρα. Θα ήσουν πολύ αδύνατο αποστιωμένο. Επειδή θα ήσουν πολύ αδύνατο, το πρόσωπο σου θα κρεμούσε. Και μπορεί να φερόσουν και 50 και 55 τώρα, ενώ είσαι μόνο 40. Και επίση θα είχε ένα κυρτωμένο σώμα το οποίο θα το περιέφερε γύρω-γύρω σαν ένα σακούλι. Σαν ένα σακί βαρετό yeah. που δεν το άντεχε. Θα ήσουν ένα δυνατό, μπορεί να ήσουν και από τη τώρα, λιγότερα κιλά, αλλά θα σε κακό shape. Σε κακή χωρίς ενέργεια, <στά> χωρίς, χωρίς ενέργεια. Θέλω να πω ότι δεν κάνεις ε, καθόλου... Ελπίζω να μην σε στενοχωρήσα με αυτό που σου είπα. Όχι, μου είπες <στά> πως θα ήμουν αθληνητικά, πως είμαι στην πραγματικότητα δηλαδή. Δεν είσαι βρε. Θέλω να πω κάτι. Του λέω πώ θα ήσουν αρέ παιδί μου. Θεωρώ ότι ό,τι κάνεις κρατάει νεανικό και το σώμα και το πρόσωπο Όλα, όλα τα, όλα τα, βοηθάει. Τουλάχιστον για μένα τα βοηθάει όλα. Απλά για κάποιον που δεν κάνει καθόλου γυμναστική. Και βλέπει έναν που κοπανιέται όλη μέρα στα γυμναστήρια και λέει: Πώ πω, πω, αυτό το πράγμα μου φαίνεται βουνό. Πώ το κάνει και τέτοια. Δεν χρειάζεται να κάνει αυτό. Κάνε κάτι παραπάνω από αυτό που εσύ κάνει. Δηλαδή, περπάτα. Βγει ένα περίπατο, βρέδερφε. Το απογευματάκι με το σκύλο σου, μόνο σου. Το τετράγωνο. Αν δεν κάνει καθόλου βήματα, το να κάνει το τετράγωνο για αρχή είναι μια τεράστια πρόοδο. Γενικά να συγκρίνεστε μόνο με του εαυτού σα και να κοιτάτε να βελτιώνεστε σε σχέση με το ποιοι είστε εσεί. Δηλαδή, αν εγώ τώρα έμπαινα στη διαδικασία, ο, πριν ξεκινήσω τη γυμναστική, στα 39 μου που μου ήρθα να την ξεκινήσω, που ήμουν έτσι, ένα τσίρο. Και έλεγα, πω, πω, κοίτα το βασάλο. κοίτα το βασάλο, α πούμε. είναι λάθο να συγκρίνεσαι με τον άλλο που είναι, α πούμε, bodybuilder. Με τον εαυτό σου θα συγκρίνεσαι και θα βάζει στη ζωή σου το έξτρα βήμα, την, την έξτρα προσοχή στην διατροφή σου. δηλαδή και πίτσα να τρως κάθε βράδυ αν τρως 10 κομμάτια, το βράδυ που θα φας 8, είναι εξέλιξη. <χω> έτσι δεν είναι. Έτσι πάει. Έτσι πάει. <χω> είναι βήμα. Και έχουμε δυνατότητες που δεν τις αντιλαμβανόμαστε όλοι μας και μιλάω και από προσωπική πείρα γιατί πέρασα μια περίοδο Παναγιώτη που ήμουν άρρωστη και δεν το ήξερα πρωτού διαγνωστώ με την οσοκρόν που δεν είχα δυνάμεις να κάνω γυμναστική ενώ πάντοτε εμένα η γυμναστική μου είναι το περπάτημα στη φύση το γρήγορο περπάτημα στη φύση Mm -hmm. ανηφορα κατηφορα κατήφορα, 6-7 χιλιόμετρα κάθε φορά. Αυτό είναι η γυμναστική μου. Αυτή ήταν από τον κύριο που μου 15 ετών. Δεν κάνω για βάρη, δεν κάνω για γυμναστήριο. Mm -hmm. <laughs> δεν, δεν, δεν. Αυτό μου Μα αρέσει. Είναι σούπερ γυμναστική αυτή. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, υπήρχε μια περίοδος στην οποία λόγω του ότι είχα την νόσο κρόν και δεν το γνώριζα, ήταν σε έξαρση νόσο κρόν και όταν είναι σε έξαρση σου προκαλεί πάρα πολύ κόπωση σε σημείο που δεν έχεις δυνάμεις να πάρεις τα πόδια σου, πόσο μάλλον να κάνεις γυμναστική. Yeah. Και δεν πίστευα με τίποτε εκείνη την περίοδο ότι θα μπορούσα ποτέ να επανέλθω στη ρουτίνα μου του περπατήματος. Και όμως μπόρεσα. Και ε, το και υπάρχουν πολλέ δυνάμει μέσα μα, οι οποίε μπορεί στην παρούσα φάση να είμαι πολύ εξαντλημένο και να λέω: ρε παιδί μου, δεν, δεν, δεν με παίρνει, δεν μπορώ, αλλά να αλλάξει το τρόπο σκέψη, να αλλάξουν οι εσωτερικέ συνθήκε του σώματο, οι εξωτερικέ συνθήκε του περιβάλλοντος και να μπορέσει μετά. Έχω περάσει αντίστοιχα. Πριν ε, διαγνώσω το θέμα που έχω με το θηροειδή, ε, έχω ε, υποθυρεοειδισμό και δεν είχα κάνει σε κάποια κανένα δύο χρόνια και αυτό έχει αρχίσει να εξελίσσεται και μου δημιουργούσε, μου δημιουργούσε μια αίσθηση κόπωσης, μια ατονία μια θλίψη, μια, ε, δεν ξέρω αν είναι η κατάθλιψη σύμπτωμα Ο του θυρεοειδού. Ο υποθυρεοειδισμός ε, προκαλεί συμπτώματα τα οποία προσωμιάζουν με εκείνα της κατάθλιψης και του χρόνιου συνδρόμου κοπόσιος, του κο... συνδρόμου χρόνιας κοπόσιος. Δηλαδή είναι... Να σου πω... Αν πας, πάσεις... Έκα... σε ένα πολύ ναι. καλό ψυχίατρο και πίσω ότι νιώθω ότι έχω συμπτώματα μακροχρόνιου άχου και κατάθλιψη, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα σε βάλει ένα πολύ καλό ψυχίατρο να κάνει είναι γενικέ αναλύσει αίματο και ειδικά του θηροειδού, ειδικέ για το θηροειδή, για να δει τη λειτουργία του θηροειδού αδένα. Έχεις για καταλάβει που είχα φτάσει, έκανα τι εξετάσει και βρέθηκε μια τιμή, α πούμε, ότι ήταν ε, εκτό των φυσιολογικών ορίων. Και θα έκανα μετά υπερηχογράφημα ε, ε, θυροειδούς ε, για να δω αν έχω κανέναν όζο ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήταν σε τέτοια κατάσταση η ψυχολογία μου, που όταν μου το είπε ο γιατρό, σκέφτηκα, ντρέπον που το λέω τώρα πραγματικά, ότι αν να έχω και τίποτα να φεύγω. Ε, γιατί. Γιατί ένιωθα έτσι. Ήμουν θλιμμένο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μόλι ξεκίνησα την αγωγή μου, α πούμε, το είχα πάει, ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Φαντάζομαι. Δηλαδή... Παίρνει την. Τα τέσσερα. Πολλά 24. χρόνια. Πολλά χρόνια. Τώρα, 12 ε, χρόνια. Εί, είδες Είδε ότι κάτι τόσο απλό. Όπως σου όπως... καταστρέφει όλη την ύπαρξη. Και προφανώ έχει κλινικό υποθυρεοδισμό. Δεν υπάρχει όζο κάτι. Απλώ για δικού του λόγου. Για δικού του λόγου, ο θηροειδή σου κάνει, θέλει λίγη ξεκούραση. Ναι, <laughs> ναι. Πόσο καιρό να σου παράγει ο θηροξίνη, α Έμα, Ακριβώ. Έχουμε και εμεί στην οικογένεια μα το φαινόμενο του κλινικού επιθεωρητισμού. Που είναι χαμηλέ οι τιμέ τη θηροξίνη χωρί να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα. Και ναι, αντιμετωπίζεται με τη λήψη τη ταυτέσσερα. Ναι, έτσι γίνεται. Δεν τίποτα και, και... σε μια χαρά. Ναι, ναι, θα είναι φοβερή η επιστήμη. Είναι για να καλύψουμε την πανεπιστήμια. Ζούσαμε στι πηγέ, εντάξει. Άσε που ζούσαμε την εποχή το σπηλιού, δεν θα ζούσαμε μέχρι τα 40. Πάρω από 25, τα 25-26. Θα είχαμε χαιρετήσει προπολίτε. Θα ήμασταν μαθουσάλε αν είμαστε ζωντανεί. Πω, πω, βέβαια. <laughs> λοιπόν, πε μου, Παναγιώτη, ξεκίνησε το τραγούδι στα 24, είπε. Θε να μου πει λίγο για την πορεία σου στο τραγούδι. Ε, ήταν ε, πάρα πολύ μαγικά εύκολα τα πράγματα στην αρχή. Νόμιζα ότι έτσι θα είναι και στη συνέχεια. Μετά το διαπίστωσα ότι δεν. Ε, Όντα εγώ λοιπόν φοιτητή στην πάντη, γνώρισα μια κουπελίτσα που είχαμε ένα φλερτ τότε. Εγώ δουλεύα παράλληλα με τι σπουδέ μου σε μια καφετέρια. Και μια μέρα ήρθε μια φίλη του ιδιοκτήτη τη καφετέρια, η οποία ήταν τραγουδίστρια. Mm. Όχι γνωστή τραγουδίστρια, άνοιγε το πρόγραμμα σε ένα μεγάλο μαγαζί στην Αθήνα, που τραγουδούσε ο Ρουβά τότε, νομίζω, και ο Τσαλλίκη. Τώρα σου λέω το 2003. Ήταν στα Τζέγκια. Θα, θα μπόθηκα. και και ό,τι αλήκει τότε. Ναι, θα μπόθηκα εγώ που γνώριζα μία τραγουδίστρια γιατί παράλληλα τι συνέβαινε. Τραγουδούσα κρυφά. Τραγουδούσα για τον εαυτό μου, με ακουστικά και έκανα κάτι καραόκε στο δωμάτιο που έμενα. Ε, γιατί το δωμάτιο μου ήταν έξω από το σπίτι, το πατρικό μου. Ήταν στην αυλή, α πούμε. Και είχα Είσαι την αυλή. Σα να Ναι. Ο γεννηθήκε. Εδώ, περιστέρι γεννήθηκα. Η καταγωγή έτσι. μου είναι από Καβάλα ε, και Πόντο, του πατέρα μου, είμαι Πόντιο, και Μήκονο και Χίο από τη μάνα μου. Αλλά εμεί γεννηθήκαμε στην Αθήνα. Εγώ και δεν ξέρω. σου πω ότι τα βλέπω όλα αυτά στη φάτσα σου. Βλέπει τον Πόντο και την Μήκονο στο ίδιο πρόσωπο. Το βλέπω. <laughs> το βλέπω. <laughs> Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, είχα που λες αυτό το μυστικό έτσι, για μένα χόμπι. Δεν το μοιραζόμουν με του φίλου μου. Το Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Και παράλληλα έκανα μαθήματα φωνητικής κρυφά. Είχα βρει μια δασκάλα την Πολύμνια, καλή της ώρα, δεν ξέρω εγώ, έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, εύχομαι να είναι πολύ καλά. Και έκανα μαθήματα φωνητικής έτσι για τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και σε αυτή τη συνθήκη γνωρίζω και μια αληθινή τραγουδίστρια. Θα μπώνομαι εγώ, την ερωτεύομαι, τρελαίνομαι, τέλος πάντων, συνάπτουμε κάτι, ένα φλερτάκι, κάτι, μια πολύ σύντομη σχέση. Ε, μέσα σε όλα τη λέω ότι και εγώ λίγο τραγουδάω, α πούμε, αλλά ντρέπομαι και με ακούει, ενθουσιάζεται αυτή και μου δηλώνει συμμετοχή σε ένα talent show που γινόταν τότε στην ΕΡΤ για την ανάδειξη του προσώπου μα στη Eurovision το 2004. Που τελικά yeah. πήγε ο Σάκη Ρουβάς με το Shake It τότε, yeah. αλλά για μένα ήταν το βάπτισμα του πυρό. Τη λέω, ξέχνα το, δεν υπάρχει πρόσφατο να πάω ε, σε αυτό τον διαγωνισμό, δεν έχω καμία σχέση με το τραγούδι, θα ρεζιλευτώ στου πάντε κτλ. Καλά, μου λέγω, εγώ δηλώσει συμμετοχή. Χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα, ελάτε για οντισιόν. Γίνεται ένα κλικ και πάω. Και από εκεί και πέρα, ο διαγωνισμό είχε την πορεία που, είχε την... Που ήταν λίγο φιάσκο, α πούμε, γιατί έγινε ένα ολόκληρο διαγωνισμό, αναδείχθηκαν νικητές και τελικά μα εκπροσώπησε ο Σάκη Ρουβά με ανάφυση. Δεν το θυμάμαι. Ενώ βγήκαν οι ναι, νικητέ. Ένα... Λεγόταν Eurostar, ναι. Ήταν ένα φιάσκο, έτσι λίγο. Δεν, δεν πήγε όσο να, καλά. Ήταν σαν τηλεπαιχνίδι να τραγουδιστικό. Ναι, σαν talent show. Ναι, δεν είχε εγκλεισμό, εγκλισμό, δεν ήμασταν σε κάποιο σπίτι που... Πηγαίναμε, τραγουδούσαμε, φεύγαμε. Τέλο πάντων, από αυτό το διαγωνισμό όμω είχα την τύχη να με δει ο Γιάννη Πλούταρχο mm. και να εντυπωσιαστεί. Τι ωραίο άνθρωπο που είναι Πλούταρχο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το... άνθρωπο. Έτυχε να τον γνωρίσω και, και αυτό είναι καλοήθη. Μου βγάλε ναι, κάτι ε, Το ένιωσα την πρώτη μέρα που τον γνώρισα. Αυτό που λε ω προ την καλοήθειά του. Γιατί τι συνέβαινε. Ο Γιάννη Πλούταχο τότε ήταν πραγματικά στο πικ της, του ξεκινήματο τη καριέρα του, αλλά με πάρα πολύ επιτυχία μεγάλη. Γινόταν χαμό. Όταν λοιπόν έναν άνθρωπο που τον ξέρουν και οι πέτρε, γιατί εκείνη την περίοδο τον ήξεραν οι πάντε. Δεν οι πάντες. τον ξέρω. Τον, τον, τον ναι. συναντά, του συστήνεσαι και σου συστήνεται. Ναι. Του λε Παναγιώτη και σου λέει «χαίρο πολύ, Γιάννη, και δεν θεωρεί ότι οφείλει να τον ξέρει ή ότι είναι δεδομένο ότι τον ξέρει να σου πει Χαίρομαι πολύ. Καταλαβαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο καλοήθη. Ένα άνθρωπο που δεν έχει αέρα εδώ μέσα και πατάει ε, στα πόδια του. Μου είχε κάνει εξαιρετικά θετική εντύπωση γιατί τότε πραγματικά τον ήξεραν οι Ήταν talk of the town. Και αυτό ο άνθρωπο σου στινόταν και σου λέει το όνομά του. Ήταν πολύ ε, μεγάλη ένδειξη σεβασμού στον άνθρωπο αυτό για μένα. Έτσι το κατάλαβα. Έχω μια ξαδέρφη η οποία είναι τραγουδίστρια, τώρα ζει στην Αμερική. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζει. Χρυσαπετρίδου είναι το όνομά τη. Χρύσα Πετρίδου, δου... ε, Πετρίδου, Χρύσα Πετρίδου. Πετρίδι. και έχει δουλέψει στην Αθήνα και σε κάποια φάση είχε έρθει και κάποιες συναυλίες ο Γιάννης ο Πλούταρχος και ήταν στο σχήμα του, οπότε καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και αλλάξαμε κάποιες κουμμένες, τώρα δεν θυμάμαι πότε θα ήταν αυτό το 8, το 9... Και έτσι εκείνη τη μια φορά που τον είδα για λίγη ώρα μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση. Ναι, αυτό. είναι, είναι συμπαθέστατος. Ε, σε, μνός. Τώρα, σε μνός. Ναι, Long story short, ξεκίνησα δίπλα στο Γιάννη Πλούταρχο, ε, λίγους μήνες μετά από αυτό το talent show, το καλοκαίρι του 2004. Ήρθα μέσα στο συμβόλαιο με τη Μήνωση Εμάη. Τέσσερις-πέντε μήνες μετά βρέθηκα να τραγουδάω με την Χαρούλα Αλεξίου και την Ελευθερία Ερβανιτάκη στο Βοτανικό, ένα ε, μαγαζί μεγάλο εδώ στην Αθήνα. Ξέρω το Βοτανικό. Ποιο είναι. Ήρθε, ναι, ήρθε η δισκογραφία, Τέλο πάντων, και μετά νομίζω ότι ξεκίνησε ε, να βγαίνει. Να βγαίνει. Πώ βγάζουμε μερικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρολογικά του, α πούμε. Από πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Πώ αρχίζει και βγάζει κουσούρια. Νομίζω ότι το γεγονό ότι δεν είχα δουλέψει καθόλου την ψυχολογία μου, δεν είχα καμία επαφή με το τι είναι η, η, η ψυχολογία, η άβυσο αυτή, η ψυχή μα που πρέπει να τη σκάψουμε και να γνωρίσουμε, πριν γνωρίσουμε του άλλου, να γνωρίσουμε τον εαυτό μα. Ε, νομίζω ότι εκεί άρχισα να βγάζω κουσούρια. Α, εσύ, εσύ κουσούρια... να βγάζεις κουσούρια. Ε, εγώ άρχισα να βγάζω κουσούρια. Εγώ νομίζω ότι ήμουν αυτός που δεν είχα τρόπο να διαχειριστώ και να συνειδητοποιήσω την κατάσταση αυτού που συνέβαινε στα επαγγελματικά μου, να το χειριστώ σωστά, να το χειριστώ με ε, σιγουριά, αυτοπεποίθηση... Ε, Εκεί βγήκαν τα ελαττώματα του εαυτού μου που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ενοχικός πάντα, ένας άνθρωπος που ένιωθε ότι δεν του αξίζουν πολλά, αλλά του αξίζουν λίγα, ένας άνθρωπος που ό,τι κατακτούσε ε, ένιωθε μέσα του ότι το κλέψε η και ως εκ τούτου είχε σύνδρομο ονομάζεται αυτό αγάπη μου. Γενικά ήμουν ένας άνθρωπος που θεωρούσα η ότι μου αξίζει τα χειρότερα. Υπόστερ σύνδρομο, το σύνδρομο του απατεώνα, αν, κακή, κακή... Mm -hmm. Το, το σύνδρομο ότι παριστάνεις εθνώ, ναι. κάποιον, ναι. Ο okay. πόστερς παρουσιάζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν μεγαλώσει τα, σε τώρα. ένα περιβάλλον στο οποίο τους λένε δεν είσαι αρκετά καλός, δεν θα τα καταφέρεις, δεν είσαι... που έχουν δεχθεί επιτίμηση, υποτίμηση, τιμωρίε. Ίσως, ίσως ένα πολύ τα έχω αυστηρό αυτά. εκπαιδευτικό σύστημα. Ίσως ένα πολύ αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν ένας άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτήμηση μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένο στον τομέα του και παρόλα αυτά να νιώθει ότι είναι ψεύτικος και ότι ανά πάσα στιγμή θα μάθουν όλοι ότι δεν αξίζει την επιτυχία που έχει. Ονομάζεται mm. imposter syndrome αυτό. Okay. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί σου συνέβη και σένα. <ΣΣ3> <σχερήσεις> ναι. Για άλλους Ξέρεις... λόγους, Ξέρεις Για άλλους τι λόγους που τον βρήκα. Υπάρχει και η διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Δηλαδή ένας γονέας Μπορεί να είχε χαμηλή αυτοκτίμηση, να φερόταν καλά στο παιδί του, αλλά επειδή δεν είχε ξεπεράσει το δικό του τραύμα, άθελα του να το μετέδωσε στην επόμενη γενιά. Εγώ μεγάλωσα με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ εμψύχωση, με πάρα πολύ μεγάλη στήριξη και εγκαλιά από την οικογένειά μου, από, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι και σήμερα. Είμαστε μια γροθιά. Πώ αδερφέ είστε, Παναγιώτη? Είμαι η οικογένεια Ραφαηλίδη, είμαι εγώ που είμαι ο μεγαλύτερο και έχω δύο μικρότερε αδερφέ. Ανάμεσα σε μένα και την πρώτη μου αδερφή υπήρχε και ένας αδερφός τον οποίο χάσαμε πολύ μικρούλι. Ήταν μικρότερος από εμένα. Α, ε, από εκεί ξεκινάνε εμένα τα δικά μου... Πώς το χάσατε, ε, Παναγιώτη μου. Ε, δυστυχώς αρρώστησε. Ήταν ε, ούτε δύο ετών. Ε, και παρουσίασε έναν όγκο καλοήθη ε, στο κεφάλι. Και δυστυχώς του χάσαμε τότε. Μιλάμε για το 80... Ε, δεν το συζητά τώρα. Να υπάρχει πέμπτη νηπίου ναι. στην οικογένεια και να είναι ο αδερφό σου που είναι λίγο μικρότερο από σένα και να πεθάνει. Αυτό είναι τρομερό τραύμα. Ψυχικό ναι, τραύμα. Αυτό ήταν τραύμα το οποίο. και για του γονεί σου μετά. και για σένα. Ναι. Δηλαδή εντάξει, ε, δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα άλλο. Ναι, πολλοί μιλάνε και για κάτι που λέγεται, το διάβαζα πρόσφατα και το συζητούσα πρόσφατα και Είναι με... Είναι η υψηπολογό. ενοχή του επιζώντους. Σαρβάει ακριβώς, ορτισκελ. ακριβώς αυτό. Γιατί να ζήσω εγώ και να μην ζήσει ο αδερφός μου. Και νιώθει ότι ε, οφείλει ε, πράγματα σε κόσμο ε, γιατί σου έγινε αυτή η χάρη, σου δόθηκε αυτή η χάρη. Ενώ στην πραγματικότητα, πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με σένα το γεγονό ότι το παιδί αυτό αρρώστησε και χαρτιάστηκε. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι η καλή. Αλλά πέστε στο, στο μυαλό ενό παιδιού που είναι σουγκάρι και μπουρφάει πράγματα που δεν φαντάζεσαι και τα κουβαλάει για πάντα. Λέν. Ναι, από εκεί ξεκινάει το κακό. Λυπάμαι για αυτό. Συνεχίστε. Λυπάμαι. Είναι, είναι ένα από τα πιο βαθιά τραύματα που μπορεί να έχει μια οικογένεια να χάσει ένα νεαρό παιδί τη ζωή του. Είτε σε ένα ναι, αυτοκινητικό και... δυστύχημα είτε από μια ασθένεια. Να και τραυματίζει σίγουρα του γονεί. Ναι, Πρώτα, και τους γονείς και, και τα κυρίως, Αλλά τους γονείς τους τραυματίζει ε, ευθέως. Ξέρεις ποιο είναι το τραύμα, ότι κατευθύνεται προς τα πάνω σου και ξέρεις ακριβώς γιατί και πώς το έφαγες. Τα αδέρφια, τα μικρά παιδάκια, τον περίγυρο αυτό, τα τραυματίζει πολύ υποχθόνια, υπόγεια και ύπουλα. Ε, ε, Να σου πω, εμείς στη δικιά μας οικογένεια έχουμε θανάτους νεαρών παιδιών και από τις δύο πλευρές. Ο αδερφός του πατέρα μου γεννήθηκε πριν από τον πατέρα μου τέσσερα χρόνια, πέθανε σε ηλικία 13 χρόνια από καρδιά, την πρωτοχρονιά του 1960, στην αγκαλιά του μπαμπά μου. Εξή. Και επίσης η γιαγιά μου, το πρώτο παιδί που γέννησε, το γέννησε νεκρό, άρα βίωσε αυτό το τραύμα το ότι πέθανε yeah. το παιδί στη γέννα και μετά το δεύτερο παιδί. Και στην επόμενη γενναία σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα εξ μου 13 χρόνων το 2006 ήταν ακριβώ στην ίδια ηλικία 13 χρόνια, που ήταν ο Μακαρίτη ο, Θείο ο, ο Πέτρο. Στην οικογένεια τη μάνα μου, δε, η γιαγιά μου γέννησε 12 παιδιά, εκ των οποίων επέζησαν τα 5 και τα άλλα 7 πέθανα γιατί προφανώ είχαν μεσουγειακή ανεμία, πήγαιναν μέχρι 6 μηνών και μετά πέθανα. Oh. Γιατί Κάλα τα χρόνια και εκείνα ήταν... Και η γιαγιά ήταν φορεί του στίγματο τη μισογή ανεμία και ο, είπε, σχεδόν όλοι οι απόγονοι έχουμε το στίγμα τη μισογή ανεμία. Οπότε στη μένη οικογένεια τη μάνα μου υπήρχαν 7 θάνατοι βρεφών και στην οικογένεια του πατέρα μου θάνατο ενό νεογέννητου και θάνατο ενό 13χρονου. Και νομίζω ότι αυτό λέει πολύ. Βέβαια, βέβαια. Τεραγωδία. Αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται αυτή η, η έτσι. Και το θέμα είναι η διαχείριση του τραύματο η οποία δεν γινόταν στα παλιότερα χρόνια με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να γίνει σήμερα. Δηλαδή, σήμερα κάποιο μπορεί να πάρει τη βοήθεια ενό ειδικού ψυχική υγεία και να κάνει μια πιο δημιουργική αντιμετώπιση του τραύματος. Πριν 50 τότε χρόνια, μόνο τα και πριν 40 μόνο χρόνια, τα μα δεν υπήρχαν οι ψυχολόγοι. Να. Οι ψυχίατροι που υπήρχαν τότε δεν είχαν τι γνώσει που έχουν οι ψυχολόγοι σήμερα για να σε βοηθήσουν μέσω τη ψυχοθεραπεία να κάνει τη λεγόμενη οξία τραυματοθεραπεία. Το καινούριο βιβλίο που, γράφω που, που έγραψα. Θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, μιλάω για το τραύμα και για την οξία τραυματοθεραπεία. Το ιδανικό θα ήταν την ώρα που συμβαίνει ένα τραύμα, εκείνη την ώρα, άμεσα, οξία επέμβαση από ειδικό ψυχική υγεία. Αυτό θα ήταν τέλειο. Αυτό θα ήταν ιδανικό, mm. όντω. Και περιγράφω και στο βιβλίο ένα περιστατικό που με κάλεσαν να συναντήσω ένα κορίτσι, το οποίο λίγες ώρες πριν είχε δει μπροστά στα μάτια της την αδερφή της να σκοτώνεται σε ένα freak accident. Σε ένα δυστύχημα φρικιαστικό. Και μπήκα στο δωμάτιο του κοριτσιού αυτού αργά το βράδυ και ε, 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 βγήκα νωρί το πρωί. Η ίδια έκτοτε έχει πολλά χρόνια αυτή η κουβέντα. Δεν θυμάται τι μου είπε, εγώ τα θυμάμαι όλα. Αλλά αυτή η κοπέλα κατάφερε λόγω τη έγκαιρη παρέμβαση, δεν ήταν θεραπευόμενη, μου ήταν παιδί ανθρώπων που γνώριζα, δεν το γνώρισα το παιδί πριν από εκείνο το βράδυ. Κατάφερε μέσω τη οξία τραυματοθεραπεία. Ήταν τόσο τυχερή, ώστε την ώρα, τη μέρα που έγινε αυτό, να βρίσκομαι εγώ στην περιοχή, να το πληροφορηθώ και να, με, να μου ζητήσει η μητέρα τη να μιλήσω μαζί τη. Και πολλέ φορέ μετά μου είπε, Δεν ξέρω τι μου είπε εκείνο το βράδυ, αλλά. Νιώθω ότι δεν έχασα το μυαλό μου λόγω εκείνη τη παρέμβαση. Παρασχέθηκαν πρώτε βοήθειε στην ψυχή τη. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Θα ναι, να ναι, ναι, ναι. ένα τύχημα και να έχει κάποιο να σου κάνει κάρπα, ξέρω ναι. Στην ψυχή όμω. Ναι, 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 ναι. Και δεν, εγώ, εγώ. δεν έγινε στα πλαίσια τα επαγγελματικά. Σου λέω, ήμουνα κάπου διακοπέ και αυτή τι διακοπέ του είχε συμβεί αυτό που του είχε συμβεί. Και με, με φώναξαν και έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Εννοείται ότι δεν προγραμματίζει το θάνατο. Τι, πάνε τι θεσάρα σου άνοιξα τώρα βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί λέγαμε για την πορεία στο τραγούδι. Με τώρα, αυτό πάντων... είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Και κάνουμε αυτές τις παρερθέσεις για να είμαστε και ψυχοεκπαιδευτικοί. Αυτό είναι, μα δεν γίνεται να τα αποφύγεις. Εσύ φαντάζομαι ότι με όποιον άνθρωπο να αναστρέφεσαι, αργά ή γρήγορα συνεδρία του κάνεις. Δηλαδή, είναι που συναντάς ένα γιατρό και αρχίζεις να του λες «Γιατρέ, πονάω εδώ, πονάω εδώ». Ξέρεις, σε ένα πονάνε ψυχή. Τότε που είχε αρχίσει εσύ το τραγούδι εκείνη την περίοδο Με ένα νεαρή κοπέλα έχω γνωρίσει κάποιον Ο έλεγε να σου πω τώρα και τα προβλήματά μου Και λέει όχι Είναι άλλο ο σκοπός της Μα ναι άμα γίνεις θεραπευόμενο, Μα το χάσαμε Το χάσαμε Ισχύει Τέλο πάντων, λόγω αυτών και πολλών άλλων πραγμάτων που ευτυχώ τα έχω βάλει σε μια τάξη πια, μετά από τα χρόνια και την επαφή μου με την ψυχολογία και την. Πάνι ε... ψυχοθεραπεία, Παναγιώτη. Τι χαρά, Λέι. Ναι. Ε, δεν εντάξει δεν ήμουν είπα, να Πώς? είναι εντάξει που το είπα, θε να το κόψω. Πώ. Είναι εντάξει που το είπα, θες να το κόψω. Ποιο για την ψυχοθεραπεία. Mm. Όχι, αυτό που θέλω να κόψουμε είναι να είναι ταμπού το να λέει κάποιο ότι κάνει ψυχοθεραπεία. Όχι να κόψουμε βουτόπα. Mm. <laughs> δεν <laughs> είναι <laughs> ταμπού. Δηλαδή, ε, ε, θα, αν θέλετε να είναι ταμπού, θέλετε να το συμφωνήσουμε. Ωραία. Δεν θα λέμε όμω και ότι πονάει το πόδι μου και πήγα στο γιατρό. Δεν το λέτε. Αν μπράβο, ρε Παναγιώτη. αν απαγορεύεται να πείτε ότι πονάει η ψυχή μου και πήγα στο γιατρό, δεν θα λέτε για το πόδι. Πε τα. Θα τα κάνουμε ταμπού ή όλα ή τίποτα. Εγώ επίτηδε σε ερώτησα <laughs> Ήταν αυτό που λένε. <laughs> Πώ το λένε, ρε παιδί μου. Πληρωμένη απάντηση ήθελε. Ναι, ήταν ε, πάσα το λένε. Ε, 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 Επίτηδε σε ρώτησα, γιατί ξέρω την άποψή σου επί του ζητήματο. Και πάσα λέω να το συγκλίσω τώρα λίγο. Όχι, όχι. Η βέρσα Ας αντίστροφη ψυχολογία, επειδή ξέρω ότι θα μου πει, δεν πρέπει να τα πω. Α ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα που ακόμα υπάρχει για κάποιου ανθρώπου, κάποιε γενιέ μάλλον, που ακού ότι κάποιο πάει στον ψυχολόγο ή στο εκμυστηρεύεται και μέσα σου λε: Αχ, τον καημένο, τρελάθη. Τον κομίγει. Θεότρελο, φαντάσου, πάει σε ψυχολόγο. Να σου πω ένα ανέκδοτο. <laughs> Ο γιο μου πήγε στο ψυχολόγο στα 15 του και έκανε ψυχοθεραπεία εντατική για ένα χρόνο κάτι το οποίο τον βοηθήσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε είναι καλοκαίρι, ο γιος μου είναι 18 ετών, μόλις έχει πάει φαντάρος. Καθόμαστε σε μια καφετέρια στην Κατοπάφο, είναι μια παρέα νεαρών παιδιών, είναι η κόρη μου, ο γιος μου, ένας ξάδελφός μου, ξέρω εγώ, που ήταν 25 ετών και ένας φίλος του που ήταν 23. Και έλεγε ο φίλος του, ότι χώρισε από μια σχέση και το είχε πάρει πολύ βαριά και δεν το ξεπερνούσε και λοιπόν. Και οπότε του λέει ο γιος μου, άκου να σου πω, εγώ του λέει ήμουν τρελός. <laughs> Όταν ήμουν μικρό, ήμουν τρελό, του λέει. Είχα ψυχολογικά. Όπω λέει η μάνα μου, ψυχοκολικά. Και η μάνα μου μου είπε με το ζόρι, ή πα στο ψυχολόγο, ή δεν σαντέχω άλλο. Και πήγα, του λέει ρε φίλε, και κάνω την καλύτερη ζωή που του φανταζόμουν ποτέ πώ θα έκανα. Και γυμναστική ξεκίνησα να κάνω μετά και κορμί έκανα μετά και καλή όρεξη είχα και καλή διάθεση είχα. Να... να μην κομπλεξαρίζεστε, να πηγαίνετε στο ψυχολόγο, εντάξει. Ναι, βέβαια. <laughs> μακάρι, μακάρι να το <laughs> δούμε όλοι έτσι. Και Αργούμε. Και, τον... και, λέει, εγώ πήγα στο ψυχολόγο. Και επειδή πήγα στο ψυχολόγο, γι' αυτό τώρα αντέχω στο στρατό. Και επειδή πήγα στο ψυχολόγο, γι' αυτό τα κατάφερα στι εξετάσει. Έλεγε αυτά... από μόνο του. Και λέω, και ένα από του λόγου που ολιό μου είχε πάει στο ψυχολόγο, είχα εισηγηθεί την ψυχοθεραπεία και το αποδέχτηκε, ήταν ότι ένιωθε αισθήματα μειονεξία. Και δεν ήθελε να μιλάμε για κάποια πράγματα, να μην λέμε για παράδειγμα ότι ο πατέρα του είναι στο εξωτερικό, να μην λέμε το ένα, να μην λέμε το άλλο. Είχε κάποια κομπλεξιλίκια, ρε παιδί μου. Okay. Και μετά την ψυχοθεραπεία, άλλο λάθο. Τα ξεπέρασε όλα, ε η πρώτη μάλλον... προ-ψυχοθεραπείας και μετά ψυχοθεραπεία. Αυτό μου θυμίζει αυτό, σε σχέ... αυτό που έλεγε πριν σε σχέση με την άμεση παρέμβαση. Okay. Ακόμα και ηλικιακά λοιπόν το να το πιάσει από μικρό, που τότε δημιουργούνται όλα τα κομπλεξάρε που κουβαλάμε με βαλίτσε ο καθένα και ροδάκια είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεφορτωθεί πολύ σαβούρα που Εμένα μπορεί να δεν φορτώνει. δεχόταν να πάει αυτό. Η μικρή από 10 ετών ζήτησε από μόνη τη, μου λέει: Θέλω να πάω στον ψυχολόγο, να πάω σε μία παιδοψυχολόγο, γιατί μου κάνουν bullying στο σχολείο και θέλω να μάθω πώ να το αντιμετωπίσω. Και είχε πάει τότε, θυμάμαι κιόλα, ήταν πρωτού γνωρίσω την Αριστονίκη, μου είναι εξαιρετική παιδοψυχολόγο, ήταν πρωτού έρθει στην Κύπρο Αριστονίκη και την πήγα σε μία συνάδελφο, πήγε, έκανε κάποιε συναντήσει, ήταν πολύ ευχαριστημένη, μετά σταμάτησε, κατά καιρού κάνει, η Κυριακή είναι πολύ ανοιχτή. Ο <laughs> Λάζαρο Παναγιώτη είναι πολλά που μπορούμε να να πούμε, μπορούμε να μιλάμε ώρε. Το κακό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι καλό που έχουμε πράγματα να πούμε. Το κακό είναι για αυτού που τυχόν μα ακούνε: Ότι πιάνουμε ένα θέμα, α πούμε, και πάμε πολύ μακριά και απομακρυνόμαστε. Είναι Αλλά έτσι είναι οι κουβέντε ανάμεσα σε αυτού. Οι άνθρωποι φίλους. στο δικό μου κανάλι είναι μαθημένοι με αυτού του ελεύθερου σύνδρυμου εντό εισαγωγικών. Δεν έχουμε ατζέντα εδώ. Είμαστε μιλάμε, λέμε ότι καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε να περάσατε καλά μαζί μα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ πάντω πέρασα πάρα πολύ καλά και εννοείται ότι στη συνέχεια θα κάνουμε και τη δικιά μου συνέντευξη για το δικό σου κανάλι, η οποία θα παίξει πριν από τη δική σου συνέντευξη. Ναι, απλά πρέπει να πω κάτι στο δικό σου, πρέπει να πω κάτι στο δικό σου κανάλι. Πριν ό,τι που, που, ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά μετά μα πήρε η κουβέντα και ξεφύγαμε. Θέλω να σου πω ε, τους του λόγου που σε εκτιμώ, που σε θαυμάζω ε, και που σε έχω ξεχωρίσει πραγματικά και σε παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο και κάτι που ανακάλυψα. Ε, είσαι επιστήμονας Είσαι μία ε, Επιστήμονας που δεν επαναπάβεται Και μελετά συνεχώς ε, Πάντα στις κουβέντε Και στι συμβουλέ σου Και στα ψυχοεκπαιδευτικά σου βίντεο Επικαλείσαι ε, Μελέτες, έρευνες ε, Βιβλιογραφία, πηγές Επιστημονικές για όλα αυτά που λες Και παράλληλα Μου μιλάς και μας μιλάς στους ακροατές σου και στους θεατές του καναλιού σου Σαν να μας μιλά μια φίλη σε φίλους Η γλώσσα σου δεν είναι καθόλου ξύλινη ε, Μιλάς αυθόρμητα ε, αφιλτράριστα ε, Με την έννοια του ότι δεν προσπαθείς να είσαι κομιλφό ή καθώς πρέπει Μιλάς σαν φίλη, απλοϊκά, κατανοητά και παράλληλα full επιστημονικά δηλαδή εκεί έχεις ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έχει κανείς ε, όταν κάποιο πάει να, να ε, εκλαϊκεύσει ας πούμε να, ε, ε, να κάνει απλά τα λόγια του για να τα καταλάβει ο άλλος μπορεί να πάει στο άκρο του να μην μιλά καθόλου επιστημονικά στο τέλος εσύ μιλάς απόλυτα επιστημονικά και απόλυτα ανθρώπινα αυτό το πράγμα είναι σπάνιο και είναι το χάρισμά σου νομίζω Σας και είναι και ο λόγο που είμαστε εδώ πέρα 70 πόσε και νομίζω θα διπλασιαστούμε πάρα πολύ σύντομα άνθρωποι. Θα σου πω πώς είμαστε σήμερα. 85, <laughs> κάπου εκεί πρέπει να είσαι. Έχουμε, ναι, έχουμε αυξηθεί. Βάλαμε στόχο να φτάσουμε στις 100.000 και σου το εύχομαι και Τους σένα σύντομα να το φτάσει. 83-800 είμαστε. Και εσύ, κοίταξε, και εσύ έχει ξεκινήσει το 18 το κανάλι. Εγώ το ξεκίνησα το 2011. Άρα. Είμασταν Λόχι εκεί στήση. που είσαι τώρα στις 30.000 το 2020. Είμασταν 30.000. Okay. καλά πάμε δηλαδή. Ναι, ναι, πα πάρα πολύ καλά. Πα καλύτερα από εμά. <laughs> Υπάρχει μια αλγοριθμική γεωμετρική πρόοδο. Εντάξει, ε... εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτά που λες εσύ όμω αφορούν όλου του ανθρώπου. σω το περιεχόμενο του δικού μου καναλιού να μην είναι για όλου του ανθρώπου και ο στόχο να μην είναι να γίνουμε και 100.000, γιατί μπορεί 100.000 άνθρωποι να μην χωράνε ή να μην ενδιαφέρονται για αυτό που έχω να τους δείξω. Γιατί αυτό που έχω να τους δείξω είναι εγώ. Εγώ μπορεί να αφορώ κάποιον και να μην αφορώ καθόλου κάποιον άλλο. Κάποιον ε, οπότε όμως. δεν έχω βλέψεις για άλλους αριθμούς. Ήδη νιώθω ότι είναι πάρα πολύ; Δεν... Εντάξει, το είπα με την έννοια του ότι ε, όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο θέλουμε να προοδεύει και να αμείβεται για τον κόπο του. Γι' αυτό το είπα, δεν το είπα. πρέπει να φτάσει στις 100.000. Ε, ε, με ένα ο στόχος για τις 100.000 είναι για να πάρουμε την πλακέτα από το YouTube και να κάνουμε πάρτι. Και επίσης, άμα φτάσουμε τις 100.000 μπορούμε να βάλουμε το check mark στο κανάλι μας ότι είναι το... Το κανάλι που έχει να κάνει. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιο να αντιγράψει το όνομα του καναλιού. Γι αυτό το Α, θέλω. το verified έρχεται στο YouTube με τι 100.000 ναι, 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 subscribers. Με τις 100 ναι. ε, τώρα το θέλω και εγώ τότε. <laughs> το verified στο YouTube μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Πρέπει να έχει πάνω από 100.000 ε, ε, ανθρώπου εγγεγραμμένου στο κανάλι και τότε κάνει την αίτηση. Οπότε okay. γι' αυτό εγώ είπα να πάμε στι 100.000, γιατί είναι ωραίο να είναι verified το κανάλι, να ξέρει κάποιο ότι αυτό το πρόσωπο που έχει αυτό το κανάλι με το όνομα Θέκλα Πετρίδου είναι η Θέκλα και να μην μπορεί να ανοίξει κάποιο ένα κανάλι που να μιμηθεί το κανάλι μας. Γι' αυτό το είπα. Πολύ σύντομα, ε, μας το εύχομαι. Ευχαριστώ. Μα το εύχομαι. Επίση, ε, θεωρώ ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε όλα τα είδη ερεθισμάτων. Δηλαδή, η ψυχοεκπαίδευση είναι ένα κομμάτι που είναι έτσι λίγο πιο ναι, δηλαδή κάποιος που ακούει τα δικά μας τα βίντεο δεν διασκεδάζει ακριβώς, δεν ψυχαγωγείται ακριβώς. Προβληματίζεται. Ναι, αλλά ταυτόχρονα περνά, το κάνεις, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, το κάνεις με έναν τρόπο που και προσθέτεις γνώση και προβληματισμό στον άλλο, αλλά δεν του το κάνεις ξύλινα όπως ένα βιβλίο, αυστηρά. Ναι, το κάνεις πολύ όμως... και με παραδείγματα. Πάλι όμω, οι άνθρωποι που παρακολουθούν συνειδητά τα βίντεο στο κανάλι μα, την ώρα που τα παρακολουθούν, δουλεύει πάρα πολύ ο εγκεφάλό του. Κάνει συνδέσει, μπορεί να νιώθουν έντονα συναισθήματα, γιατί σκέφτονται τι δικέ του ιστορίε σε σχέση με αυτό που συζητάμε. Το δικό σου το κανάλι, από την άλλη, είναι ένα κανάλι feel good, όπω έχω πει. Ένα κανάλι ψυχαγωγικό με την ουσιαστική έννοια τη λέξη, ένα κανάλι που σε βοηθάει να νιώθει καλύτερα. Άρα. Έχει χώρο για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή έτσι. δεν γίνεται όλοι να παρακολουθούμε... Μάλλον όλοι μας παρακολουθούμε και κανάλια... τα οποία μας προβληματίζουν... και κανάλια που είναι δισογραφικά, αλλά και κανάλια τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Εγώ γι' αυτό παρακολουθώ το δικό σου. Είναι feel good. Αυτό λέω. Άρα έχεις, με αυτή έχεις δίκιο, την έννοια το του feel good... Ακόμη και άνθρωποι που είναι, έχουν πολλού προβληματισμού και λιώνουν στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα δικά μου, μπορούν να βοηθηθούν και από τα δικά σου. Αυτό λέω. Όλοι το χρειαζόμαστε. Τελικά στη αυτό που service χρειαζόμαστε είναι, είναι μια υπηρεσία Η... να κάνει κάτι που είναι feel good. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε τελικά και νομίζω ότι είναι στατικό που με περηφάνεια ε, λέω πω το έχει το κανάλι μου και ξέρω πω το έχει το δικό σου. Είναι ότι αυτό που δίνουμε κυρίω είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή. Feel good το κανάλι μου γιατί και εγώ νιώθω καλά όταν το κάνω. Α, μπράβο. Ε, ε, ψυχο, ψυχοεκπαιδευτικό και ουσιαστικό το κανάλι σου γιατί και εσύ έχεις πηγαία την ανάγκη να μοιραστεί τη γνώση σου. Είναι η αλήθεια νομίζω που μας ενώνει. Και επίσης μαθαίνω μαζί με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Δεν, ε, είμαι πολύ εμπλεκόμενη στην διαδικασία, αλλά αυτά θα τα πούμε στη δικιά σου συνέντευξη, στο δικό σου κανάλι. Φίλε και φίλοι, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σα βάλω όλου του συνδέσμου που οδηγούν στον Παναγιώτη Ραφαηλίδη και τον σύνδεσμο του προφίλ του στο Instagram και τον σύνδεσμο του καναλιού του στο YouTube, Παναγιώτη Ραφ, αυτό το οποίο έχουμε αναφερθεί. Θα μου στείλει και το σύνδεσμο του Music, αν και νομίζω το έχω ακολουθήσει και εκείνο. Έχει και κανάλι Ναι, music. νομίζω μου είχε στείλει ένα βράδυ, μου στείλε σε οριδόν βίντεο γιατί είχε κολλήσει και έβλεπε πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Να το ναι, ναι. πω και εγώ στο δικό σου και κοινό. Και κοινό να πω και εγώ στο δικό σου κοινό ότι χάρηκα πάρα πολύ που σα γνώρισα σήμερα μέσα από αυτή την κουβέντα με τη Θέκλα. Είμαι ε, σίγουρη ότι. Ε, ο να την αγαπάτε ξέρ. και να την προσέχετε. Τι. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμο τη γνωρίζει ήδη. Ε, <laughs> Όχι, ε, δεν είναι ε, δεδομένο αυτό για κανέναν. Να την αγαπάτε τη Θέκλα και να την προσέχετε γιατί σα αγαπάει και σα προσέχει. Ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ. αυτό. Πέρα δόθε. Νομίζω θα ξανασυναντηθούμε. Θα ξανασυναντηθούμε και θα τα ξαναπούμε και Άντε πάμε τώρα ποτέ. να τα πούμε στο δικό σου το κανάλι <laughs> φίλια bye γεια σας yeah.